Καλεσμένη μας είναι επιχειρηματίας, παύλα, παγκόσμια πρωταθλητής. Και καταφέρει να τα συνδυάσει και τα δύο μαζί. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής η κυρία Πέννη Τσαούτου. Πέννη, καλημέρα. Τώρα δεν μπορώ καλημέρα. Τα κυρία Τσαούτου. Είμαστε, κάνουμε μαζί διακοπές 20 χρόνια. Δεν γίνεται να λέμε. Μην πεις πόσα χρόνια γνωριζόμαστε. Ναι, όχι. Λοιπόν, η Πέννη Τσαούτου πρέπει να πούμε ότι είναι της γνωστής οικογένειας που έχει την εταιρεία ΕΠΣΑ. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι σήμερα την καλέσαμε γιατί είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια πια στο ΣΑΠ. Πρέπει να σου πω, Πέννη, ότι έχουμε και τέτοιο άθλημα. Ναι, εγώ γνωρίστηκα με το ΣΑΠ πριν από κάνα 2-3 χρόνια που το πήρα έτσι το καλοκαίρι, ξέρεις, να κάνεις λίγη προπόνηση και να περνάς ωραία στη θάλασσα. Και εγώ κάπως έτσι ξεκίνησα. Μα το ξέρω ότι ξεκίνησες και εσύ έτσι, αλλά από εκεί μέχρι να φτάσεις να κερδίσεις παγκόσμιο μετάλλιο. Ο Δημήτρης Στάκης έμεινε εδώ στη Βουλιαγμένη και εσύ έφτασες στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Στην κορυφή του κόσμου. Λίγο αέρας και με πήγε λίγο πάνω. Μα γι' αυτό σου λέω, εδώ τον κρατήσαμε στον Πειραιά. Για πες μας λοιπόν, πώς φτάνει κανείς από απλά, παίρνοντας το ΣΑΠ απλά για να κάνει ωραίες διακοπές, να είναι στην κορυφή του κόσμου και να κερδίσει την παγκόσμια πρωτιά. Μόνο μην το, Πέννη, μόνο μην το κουράσεις πολύ, γιατί εγώ είμαι του σπορ της ηλιοθεραπείας. Μην βγω πτώμα από το στούντιο. Όλα χρειάζονται και συνδυάζονται. Εγώ το ξεκίνησα έτσι σαν να κάνω κάτι μετά τη δουλειά σαν γυμναστική. Ναι. Πήρα μέρος σε έναν αγώνα στον Ισθμό που ήταν έτσι, όλοι θέλουν να το κάνουν, είναι ένα όνειρο όλων να περάσουν τον Ισθμό. Γινόταν κάθε Σεπτέμβριο, τώρα λόγω COVID έχει σταματήσει. Ναι. Εκεί πήρα μια δεύτερη θέση με ένα απλό σανίδι που είχα, όχι αγωνιστικό. Και έτσι μου μπήκε το μικρόβιο. Έχω και ένα αθλητικό background, ναι, λόγω του σκι. Μέσω του Νόβα, του αθλητικού συλλόγου που έχουμε του ναυτικού ομίλου Βόλου, έκανα δελτίο μου. Και δεν ξέρω τώρα, δηλαδή ήταν σαν τη καθημερινή μου γυμναστική και τελικά μπήκε το μικρόβιο. Φαντάζομαι δεν περίμενες ποτέ ότι θα φτάσεις παγκόσμια πρωταθλήτρια. Εντάξει, δεν το περίμενα. Είχα πάρει μέρος και 2 χρόνια πριν στην Κίνα, όπου ήταν πολύ πιο λίγες συμμετοχές, είχα πάρει και εκεί διακρίσεις. Τώρα που έγινε στην Ευρώπη, στην Ουγγαρία, οι συμμετοχές ήταν πολύ περισσότερες, ο ανταγωνισμός πολύ μεγάλος, πολύ ψηλό το επίπεδο. Αγωνίστηκα στην κατηγορία των Masters, στους παλέμαχους, ας πούμε, πώς το λέμε, τα ελληνικά. Ναι, ναι, ναι. Και στο sprint κατάφερα και έφερα την πρώτη θέση. Έχει 3 αγωνίσματα των μεγάλων αποστάσεων, το sprint και το technical που είναι με στροφές. Φαντάζομαι ότι είναι η πρώτη φορά που η χώρα μας κατακτά τέτοιο μετάλλιο στο συγκεκριμένο άθλημα. Χρυσό, ναι. Μάλιστα. Πήραν επίσης άλλες 2 διακρίσεις, το ομαδικό των αντρών, δεύτερη θέση των μεγάλων αποστάσεων και στις νεάνιδες την τρίτη θέση στο ομαδικό. Δηλαδή υπήρχε μια ομαδική βαθμολογία ανάλογα με τις θέσεις που έπαιρνε ο κάθε αθλητής μεμονωμένα σαν εθνική ομάδα. Και σταματά εδώ τώρα από τη στιγμή που είσαι στην κορυφή του κόσμου και έχεις την καταξίωση ή θα προχωρήσεις κι άλλο? Στόχος είναι το επόμενο του χρόνου στην Πολωνία, έχει ανακοινωθεί που θα γίνει ήδη. Ναι. Φέτος από πόσες χώρες κέρδισε την πρωτιά, πόσες ήταν οι συμμετέχουσες χώρες? Συνολικά στο όλο τον αγώνα ήταν 51 χώρες, περίπου 500 αθλητές. Μάλιστα. Στη δική μου κατηγορία πρέπει να ήταν κοντά στις 12 χώρες, όχι παραπάνω, 17-18 χώρες, τέτοιο. Μάλιστα. Είναι μια σημαντική διάκριση για τη χώρα, πολύ περισσότερο φυσικά για σένα. Άρα συνεχίζεις και του χρόνου. Συνεχίζω, και... ναι, εντάξει. Είναι ένας λόγος να κάνεις γυμναστική. Εγώ έτσι το βλέπω και έχεις ένα στόχο. Και καλά, εκτός από τον αδερφό σου που είδα εκεί στο Facebook ότι πανηγύρισε, ο πατέρας σου που επίσης είναι του γενικά αθλητικός τύπος, έστω και αν είναι 90 και, τι σου είπε? Εντάξει, δεν μπορεί να κάνει. Εντάξει, χαρούμενος εννοείται. Δεν έχει δυστυχώς με την τεχνολογία ακόμα την εικόνα. Του δείξανε κάποιες φωτογραφίες. Ναι. Περιμένει να πάω να του δείξω και εγώ και βίντεο. Θα χαρεί ακόμα περισσότερο. Εντάξει, χαίρεται πολύ. Μάλιστα. Έχει τραβήξει πολλές αγωνίες με εμάς. Σωστό. Πολλά χρόνια τώρα. Ωραία. Τον δικαιώνεται με πολλούς τρόπους. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, Πέννη μου. Ευχαριστούμε πολύ. Πάρα συγχαρητήρια. Και του χρόνου το χρυσό, γιατί πρώτα κερδίζει η Ελλάδα και μετά η Πέννη Τσαούτου. Πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Να είστε καλά και να συνεχίζετε να κάνετε σαν πόλη. Ναι, σωστό. Εγώ. Στη Χριστίνα πρέπει να έρθεις να κάνεις.
μέτρα ασφαλείας βέβαια. Να κάνεις μια πριβέ προπόνηση στη Χριστίνα. Πας και την πίσω. Ναι, μην παίρνεις θάρρος. Καλημέρα. Καλημέρα.